Εντάξει. Κύριε Μπέρμπη, υπήρχε κάποια συμφωνία σήμερα με τον κύριο Πλεξίδα? Έχω την απεριόριστη συμπάθεια του Προέδρου. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει τα πάντα για τα Τρίκαλα. Έχει δώσει και την ψυχή του και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζει να το κάνει. Για μένα αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι υπόδειγμα σε όλα τα Τρίκαλα. Οι συζητήσεις βέβαια συνεχίζουν. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Πάρα πολύ καλό δρόμο. Πιστεύετε τελικά ότι ο ΑΟ Τρίκαλα μπορεί να έρθει στα χέρια σας? Πιστεύω ότι είτε Β είτε Γ εθνική, ο ΑΟ Τρίκαλα θα έχει συνέχεια. Βλέπουμε ότι έχετε και ένα συνεργάτη σας εδώ, τον Κώστα τον Μίτσο. Είστε συνεργάτες και φίλοι, έτσι? 25 χρόνια είμαστε συνάδελφοι, σταμιακές μηχανές. Ναι. Είμαστε φίλοι, οικογενειακοί. Έχουμε βρεθεί πολλά χρόνια σε μια εταιρεία, την Κάζιο, με τις σταμιακές μηχανές, που μας βραβεύανε κάθε χρόνο γιατί είμαστε πρώτοι σε πωλήσεις. Θεωρώ ότι είναι αδελφός μου, είναι έντιμος, είναι ηθικός, είναι από πάρα πολύ καλή οικογένεια, όπως και αυτός έχει διατάφτιση απόψε για μένα. Θα έχει ρόλο στη διοίκηση αν τελικά ο Τρίκαλα θέλει? Συνήθως τα αδέλφια τα βάζεις και στη διοίκηση. Μάλιστα. Κάτι άλλο? Τίποτα, πιστεύω να πάνε όλα καλά, να τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Κύριε Πλεξίδα, συζητήσετε κάποια πράγματα σήμερα με τον κύριο Μπάρμπη, τι θα κάνει τελικά με την ομάδα? Εντάξει, οι δηλώσεις μου είναι δεδομένες ότι εγώ θα φύγω από τον Τρίκαλα. Και έτρεξα αυτό που ακριβώς είχα πει. Ούτε τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Οπότε οι Τρικαλινοί πρέπει να ελπίζουν πλέον σε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ με αυτόν τον τρόπο προχωρώ, θα βοηθήσω όσο μπορώ από εκεί που είμαι. Το μόνο που απομένει την Τρίτη που είναι το θέμα της εγγυητικής. Αν ακολουθήσει ο κ. Μπάρμπη το θέμα της εγγυητικής, τότε τα Τρίκαλα είναι σε βέτα εθνική και με πρόεδρο τον κ. Μπάρμπη. Πιστεύω ότι ο κ. Μπάρμπη είναι αξιόπιστο πρόσωπο για αυτή την επαφή που έχετε μαζί του? Εντάξει, η επαφή είναι η επαφή. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να εγγυηθώ για κανέναν, γιατί το μόνο που εγγυούμε είναι το πρόσωπό μου. Μάλιστα. Κάτι άλλο για τον άλλο, για τον κόσμο? Εντάξει, ότι είναι μια μεγάλη ομάδα και ο κόσμος είναι ο Τρικαλινός και έχουμε φτάσει μαζί εδώ που φτάσαμε. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.